Πάω τώρα να δούμε και την κάρτα με την παράδοση στη Νέα Φιλαδέλφια για το ζευγάρι ΑΕΚ Ολυμπιακού. Με γηπεδούχο τη Νέα, η αλήθεια είναι, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει και στο ΑΚΑ. Εντάξει, ναι, εδώ. Ναι. Με γηπεδούχο τη Νέα και τρομερή κάρτα. Συγχαρητήρια. 59 αγώνες, 22 νίκες η ΑΕΚ, 21 Ολυμπιακός, 25 ισοπαλίες. Πιο μοιρασμένο δεν γίνεται. Πολύ ισορροπία υπάρχει. Πρώτη σκόρερ είναι ο Θωμάς Μαύρος, ο οποίος βρέθηκε προχθές στα αποδυτήρια και μίλησε στους παίκτες. Και βέβαια ο αγαπημένος μας, Γιουσέφ Ελαραμπή. Είχε πολύ καλή παράδοση. Τρομερή παράδοση και όχι απλά καλή. Ειδικά στο Σαργάτι ήταν πολλά γκολ έβαλε. Συχνό σκορ. Το 2-2. 1-1. Το 1-1, ρε. Τι και σε αρκετές χρονιές που ο Ολυμπιακός είχε καλύτερη ομάδα, ο Μαύρος. Ναι. Ήτανε Μαύρος. Φόβος και τρόμος. Δηλαδή πάντα. Ο Μαύρος έβαζε γκολ και όταν η ΑΕΚ ήταν πεθαμένη, μπορούσε να την σηκώσει. Ναι, ναι. Το 11, το νούμερο 11 πλήγωνε τον Ολυμπιακό και το νούμερο 9 πλήγωνε την ΑΕΚ. Αν και ο Λαραμπή δεν φοράει το 9, φοράει το 11. Αλλά δηλαδή σκέψου. Μαύρος 11. Ντέμις 11. Αραούχο 11. Έχει βάλει και σημαντικά γκολ ο Αραούχο απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια ο Μαύρος έχει φύγει από τα εξτρέμ πριν τα 30 του και πήγε φορ. Μόλις σταμάτησε ο Μπάγεβιτς, ο Μαύρος πήγε φορ από τα εξτρέμ. Μόλις σταμάτησε ο Μπάγεβιτς και έκανε, η προπόνησή του ήταν έκρηξη, σπριντ και βάρη πολλά. Και εκεί πάνω στηρίχτηκε. Λοιπόν. Ήταν πολύ δύσκολος, γιατί ξέρετε με τα βάρη έγινε πάρα πολύ δυνατός, πάγκο πολύ τράβαγε και πολλά μέτρα στα πρώτα 10, 20, 30 μέτρα έκανε αυτή την προπόνηση και το σώμα του, άμα το δεις και τώρα που είναι 70 χρονών, τον είδα εγώ, έχει αυτό το στο 1,77 γεμάτος εδώ τους πάνω. Τους θωρακικούς. Τον είδες. Πολύ δυνατό παιδί. Έπρεπε να το δεις τη φωτογραφία που ανέβασε η ΑΕΚ. 70 ετών δηλαδή, 70 ετών είναι κούκλος. 70 ετών. Αυτός και ο Αρβανίτης, καλό Αρβανίτης όχι σαν ογκός και τα λοιπά, σαν παρουσία. Ο Χριστός. Ναι, ναι.